ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν πολλούς άνδρες, γυναίκες αλλά και παιδιά. Θα μιλήσουμε για κάτι που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει ορίσει ως ασθένεια, το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Φυσικά και είμαστε και πρωταθλητές και στην παιδική παχυσαρκία και στην παχυσαρκία των ενηλίκων. Κατέχουμε πρωτιές. Και μπράβο μας, τι να πω. Όχι, δεν είναι κάτι που πρέπει να χαιρόμαστε ούτε να νιώθουμε περήφανοι. Και συζητάγαμε για τόσο λαμπρές και όμορφες και κόμψες παρουσίες και πόσες φορές θέλουμε εμείς να λάμπουμε έτσι και όμως αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά θέματα διατροφικά. Όταν όμως το πράγμα ξεφεύγει και τα παρητά κιλά γίνονται ακόμα περισσότερα, τότε μιλάμε για ασθένεια. Και την ασθένεια της παχυσαρκίας. Και δεν είναι μόνο το θέμα της εμφάνισης, είναι και οι άλλοι κίνδυνοι που ελοχεύουν για σημαντικότερα προβλήματα υγείας. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τους δύο καλεσμένους, διατροφολόγοι και διαιτολόγοι και οι δύο. Η Κατερίνα Κιούς είναι εδώ. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και ο κύριος Στέλιος Λιναρδάκης. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Εκπροσωπείτε μια πολύ μεγάλη ομάδα, εκείνη του Diet System, που αναλαμβάνει καθημερινά για όποιον από εμάς θέλει να στείλει ένα ωραιότατο πακετάκι με πλήρη διατροφή της ημέρας, 5 γεύματα πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό, στο χώρο που εμείς επιθυμούμε, είτε είναι σπίτι μας είτε είναι στον εργασιακό μας χώρο, και έτσι να προσέχουμε και υγεία και το βασικότερο που είναι η διατροφή. Σωστά. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, να προσέξουμε λίγο τις συνθήκες. Είμαστε ό,τι τρώμε. Μόνο από πολύ φαγητό μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει πρόβλημα παχυσαρκίας ή είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα? Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, ειδικά έτσι στις μέρες μας, το οποίο ταλανίζει το δυτικό πολιτισμό εντός εισαγωγικών, τις κοινωνίες μεταξύ των οποίων δυστυχώς στην Ελλάδα κατέχουμε αυτό το αρνητικό ρεκόρ, και πολύ σωστά το τοποθέτησε Αγγελική, είναι νόσος, είναι ασθένεια. Εμείς λίγο πολύ έχουμε ξεχάσει ότι είναι ασθένεια και μάλιστα θα μιλήσουμε ότι να υπενθυμίσουμε ότι η παχυσαρκία ευθύνεται για πάρα πολλές ασθένειες οι οποίες τελικά εκδηλώνονται αιτία το υπερβολικό πάχος ή η κατάσταση που πολλές φορές δεν την σπουδαιολογούμε που λέγεται υπέρβαρο άτομο. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε παχυσαρκία. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι πήρα κιλά, είμαι χοντρός, είμαι χοντρή. Φαντάζομαι για να μιλάμε για παχυσαρκία, για πρόβλημα παχυσαρκίας, πρέπει να ξεφύγουμε πολύ και σε αριθμούς και σε μετρήσεις και σε κιλά, έτσι. Σωστά. Και ανάλογα με την ηλικία μας. Βέβαια, είναι η ηλικία, είναι το φύλο, είναι η ενασχόλησή μας, είναι οι καύσεις, είναι αυτό το οποίο προσλαμβάνουμε και αυτό το οποίο καταναλώνουμε. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο έχει πολλούς παράγοντες, είναι πολύ παραγωγικό και οφείλεται σε διάφορα αίτια. Καταρχήν να πούμε ότι όταν μιλάμε για παχυσαρκία εννοούμε ότι είναι η αυξημένη εναπόθεση λίπους στο σώμα. Κοινώς έχουμε παχιά σάρκα. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Κυρίως στις υπερβολές, και μάλιστα οι αρχαίοι μου πρόγονοι λέγανε το γνωστό μηδέν άγαν, όχι υπερβολές. Εμείς σήμερα δυστυχώς αυτό με τον υπερκαταναλωτισμό έχουμε πάρα πολλές υπερβολές, οπότε έχουμε υπερβολική κατανάλωση θερμίδων, έχουμε καγή ποιότητα τροφής, έχουμε κάποιους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο όπως είναι τα ορμονικά προβλήματα, κυρίως θηροειδής, οι προβλήματα στο γυναικείο σώμα. Ή στη μέση ηλικία που εμφανίζεται έτσι πολύ έντονα και ειδικά στην κλιμακτήριο, έχουμε παράγοντες ψυχολογικούς, κοινωνικούς και φυσικά κληρονομικότητα. Κληρονομικότητα είναι πολύ σημαντικό, γιατί σίγουρα εμείς κληρονομούμε ένα σκαρί. Το σώμα μας είναι ένα όχημα το οποίο κληρονομείται από τους γεννήτωρές μας. Οπότε είναι σίγουρο ότι αν δύο παχύσαρκοι γονείς φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, κινδυνεύει με πρόβλημα παχυσαρκίας στην πορεία του χρόνου. Αυτό όμως είναι και ένα καμπανάκι. Θέλω να πω ότι όταν δύο γονείς είναι παχύσαρκοι και το έχουν αντιληφθεί, δεν θέλουν να περάσει και στο παιδί, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία από πολύ νωρίς να προσέξουν αυτή τη διατροφή. Σίγουρα, στο παιδί τουλάχιστον. Εννοείται, και μάλιστα η αυξημένη ευθύνη ενός γονέα είναι και το θέμα της υγείας του παιδιού τους ή των παιδιών τους.
αν οι ίδιοι δεν προσέξουν τον παράγοντα υγείας για τον εαυτό τους, πόσο μάλιστα για τα παιδιά τους, και το εκλάβουν ότι έτσι είναι, αφαιθούν σε μία κατάσταση, είναι σίγουρο ότι τα παιδιά ή το παιδί θα κουβαλάει ένα πρόβλημα το οποίο σαν ενήλικας θα του φέρει πολλά προβλήματα, τα οποία θα τα πούμε στην πορεία. Συνηθίζεται όμως να βλέπουμε παχύσαρκους γονείς που έχουν παχύσαρκα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τη λογική του φαγητού μέσα στο σπίτι και την οικογένεια. Είναι αυτό ακριβώς. Έχει να κάνει με τις διατροφικές συνήθειες. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος δεν έχει την ευαισθησία και δεν καταλαβαίνει ότι η διατροφή του δημιουργεί κάποια προβλήματα, είναι πολύ δύσκολο να κάνει εξαίρεση και να πει ότι εγώ θα τρώω αυτή την ποιότητα τροφής, αλλά το παιδί μου θα τρώει κάτι άλλο. Και έτσι όπως είναι και οι ρυθμοί ζωής σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και στην πράξη να γίνει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει ο χρόνος για να προγραμματίσουμε και να μαγειρέψουμε κάτι διαφορετικό για τους γονείς και κάτι διαφορετικό για τα παιδιά. Αλλά θα ήταν και ανόητο, αν ξέρουμε τι μας κάνει κακό, να υιοθετούμε μια συμπεριφορά που να λέμε ότι εμείς θα διατρεφόμαστε με ένα κακό τρόπο, αλλά τα παιδιά μας θα διατρέφονται με ένα καλό. Νομίζω έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι έχουν ακούσει τι είναι κακό. Mm-hmm. Ότι το πρόχειρο φαγητό, τα πολλά λιπαρά, το κρέας 3 φορές την εβδομάδα κτλ. Κάνει κακό, σε παχαίνει. Και όταν δεν περπατάς, δεν κινείσαι, δεν αθλείσαι, νομίζω τα αποτελέσματα τα αρνητικά θα τα δεις σίγουρα μπροστά σου. Έχουμε ξεχάσει πώς τρεφόντουσαν οι παππούδες μας και έχουμε υιοθετήσει άλλα πρότυπα. Αλλά νομίζω δεν είναι μόνο αισθητικό το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Εν δυνάμει θα αντιμετωπίσουμε και άλλα και θα βρούμε μπροστά μας. Είτε μεγαλώνουμε ένα παχύσαρκο χοντρό παιδί, είτε οι ίδιοι περνάμε δύσκολα γιατί έχουμε φορτωθεί πάρα πολύ, πολλά κιλά. Έτσι είναι. Το αυξημένο ποσοστό λίπους στο σώμα δεν έχει να κάνει μόνο με το υποδόριο λίπος, αυτό που μας δημιουργεί μια άσχημη αισθητική εικόνα, αλλά είναι και το σπλαχνικό λίπος που είναι βαθιά στα όργανα. Εμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία του αίματος, δημιουργεί ένα σωρό άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας και πρώτα απ' όλα είναι τα καρδιαγγειακά προβλήματα, τα εγκεφαλικά. Ο ζαχαρόδης διαβήτης τύπου 2, που είναι άξιο προσοχής ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Επίσης είναι κάποιες μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες, του παχαίους εντέρου, και μια σωρία άλλων προβλημάτων που συσχετίζονται με την αυξημένη απόθεση λίπους στο σώμα. Για να μην μιλήσουμε και για τα απλά καθημερινά του δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ, να αυτοεξυπηρετηθώ, να ανέβω μια σκάλα για να πάω στη δουλειά μου ή στο σπίτι μου, καλά-καλά, να κάνω μια απόσταση για να καλύψω κάποια ανάγκη μου ή να πάω στις δουλειές μου. Είναι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με τα αναπνευστικά, που δεν μπορούν να διανυσούν αποστάσεις, ακόμα και μικρές, ή που δυσκολεύονται στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή σε απλές κινήσεις που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά ήθελα να ρωτήσω αν μόνο οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν και οδηγούν μας στην παχυσαρκία, ή αν υπάρχουν και άλλες παγίδες που μας οδηγούν μέχρι εκεί. Σίγουρα είναι, όπως είπαμε, πολύ παραγωγικό. Είναι η καθιστική ζωή. Ο τρόπος ζωής ο σημερινός, όπου έχουμε πολύ καθιστική ενασχόληση με πολλές οθόνες, με πολλές υποχρεώσεις όπου τις κάνουμε όλοι μας καθιστά, έχουμε ξεχάσει τη βασική μας υποχρέωση που λέγεται περπατάω. Εδώ τα προηγούμενα χρόνια φτάσαμε να παίρνουμε το αμάξι μας, να πάμε στο περίπτερο να αγοράσουμε εφημερίδα γι' αυτό. Ας πούμε ότι τώρα λόγω οικονομικής ανέχειας λίγο πολύ κάνουμε και λίγο οικονομία στη βενζίνη, αλλά είναι μια ολόκληρη νοοτροπία. Σίγουρα η αντίληψη ενός ζητήματος, το οποίο έτσι πολλές φορές με παραπέμπει σε αυτό το οποίο συνέβη τα προηγούμενα χρόνια και θεωρείται η κριτική διατροφή σαν το παγκόσμιο πρότυπο, ήταν ότι βρέθηκε ότι οι δείχτες υγείας πριν 50 χρόνια στην Κρήτη ήταν οι καλύτεροι στον πλανήτη, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερα καρδιαγγειακά, λιγότερο καρκίνο, λιγότερα σχελετικά προβλήματα και κυκλοφορικό. Αυτό σήμερα δυστυχώς έχει υποχωρήσει, αιτία η κατάσταση διατροφική η σημερινή. Και τότε, εκείνα τα χρόνια, αυτό το οποίο εμφανίστηκε και το οποίο λίγο πολύ δεν το ξεχνάμε, είναι ότι ο μέσος κρατικός περπατούσε 15 χιλιόμετρα την ημέρα τότε, πριν 50 χρόνια. Σήμερα, δυστυχώς, στην πατρίδα μας, δεν περπατάμε ούτε 3 χιλιόμετρα την ημέρα, αν βάλουμε όλες τις αποστάσεις που διανύουμε καθημερινά. Πάρα πολύ λες. Πάρα πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, για αυτούς που μας ακούν και είτε μεγαλώνουν ένα παχύσαρκο παιδί, είτε οι ίδιοι έχουν εξαντληθεί από προσπάθειες,
από αποτυχημένες δίαιτες, γιατί θέλουν να δουν το σώμα τους έτσι όπως ονειρευόντουσαν, να του δώσουν μια καλύτερη ευκαιρία για ποιότητα ζωής. Για αν κουβαλάς αυτά τα παραπάνω κιλά τελικά, τι πρέπει να κάνεις, να αφαιθείς τη μοίρα σου και να πεθάνεις από την παχυσαρκία ή να πεθάνεις από την πείνα? Όχι, να προσπαθήσεις να δώσεις λύση, διότι από μόνη της η κάθε ασθένεια ή το αίτιο της ασθένειας μας δίνει και τον τρόπο που πρέπει να χειριστούμε την ασθένεια. Το πρώτο πράγμα είναι να καταλάβουμε ότι είναι ασθένεια. Άρα να πάρουμε τα μέτρα μας. Ότι μπορούμε να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε, τα πάντα μπορούμε να τα καταφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο, να βρούμε τον κατάλληλο χώρο, να ασχοληθούμε με τους κατάλληλους ανθρώπους και να επιλέξουμε τους συνεργάτες μας για να πορευτούμε μαζί. Είναι πολύ σημαντικό το μαζί. Είναι μια κατάσταση του εμείς και όχι του εγώ. Και μάλιστα τα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με τα κιλά τους εμφανίζουν και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Άνθρωποι οι οποίοι απομονώνονται, υπάρχει και ο κοινωνικός ρατσισμός δυστυχώς και αφήνονται λίγο στη μοίρα τους. Δεν είναι όμως έτσι. Ήθελα να το πούμε αυτό, γιατί είπατε ότι πέρα από το πρώτο στάδιο που είναι να καταλάβουμε ότι είναι ασθένεια και ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, να αντιληφθούμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν περάσει το στάδιο της παχυσαρκίας λένε τώρα εντάξει, έχει ξεφύγει το πράγμα, δεν θα με πειράξει και ένα μπέργκερ παραπάνω. Νομίζω ότι δεν το αντιλαμβάνονται, αφήνονται όλο και περισσότερο να τους παρασύρει η ασθένεια και δεν σκέφτονται ότι μπορώ να επιστρέψω από αυτό, μπορώ να αποκτήσω ένα καλύτερο σώμα, καλύτερη υγεία, μια καλύτερη καθημερινότητα. Έτσι ακριβώς είναι. Συγγνώμη τώρα αν διακόπτω, αλλά επειδή σαν διαιτολόγος και τα προηγούμενα χρόνια είχα επαφή με άτομα τα οποία μέσα σε αυτή την προσπάθεια πολλές φορές όλα αυτά τα αρνητικά, ότι δεν έχω το χρόνο να παρασκευάσω το φαγητό, ότι η τροφή μου φαίνεται μονότονη, όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα τα είχα εισπράξει και κάποιες φορές απογοητευόντουσαν γιατί θεωρούσαν ότι το αποτέλεσμα θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο αυτό που στην πραγματικότητα είναι. Η λύση που αυτή τη στιγμή όμως δίνει το Diet System, ειλικρινά μας γεμίζει όλους με πολύ θετικά συναισθήματα. Δηλαδή αυτό που εισπράττω είναι αφενός ότι υπάρχει αποτέλεσμα και ότι δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ομαλή διαδικασία. Και αυτό που προσπαθούμε να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο είναι ότι δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα κάνεις ένα μήνα μία δίαιτα η οποία θα είναι στερητική και μετά θα ξαναεπιστρέψεις στις παλιές σου συνήθειες και θα έχεις το σώμα που θέλεις. Αυτές οι συνήθειες που είχες σε οδήγησαν σε αυτά τα κακά αποτελέσματα, σε αυτό που δεν σου αρέσει. Άρα πρέπει να επηρεάσουμε την πεποίθησή μας και τη σχέση μας με το φαγητό. Λοιπόν, έρχεται η λύση και το σημαντικό, αυτό θέλω να περάσει στον κόσμο, είναι ότι δεν κάνουμε επικίνδυνα πράγματα. Mm-hmm. Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες, ακούμε τι μας λένε, μας καθοδηγούν και υπάρχει και αυτό το μαγικό κουτί που έρχεται κάθε μέρα στο σπίτι μας και έχει 5 μικρά και μεγάλα γεύματα. 5 όμως. Αδυνατίζεις, χάνεις τα κιλά σου, αλλά δεν πεινάς. Και δεν βαριέσαι, δεν έχει μέσα κάθε μέρα ψητό κοτόπουλο με λαχανικά. Έχεις πάρα πολλές επιλογές σε όλα σου τα γεύματα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία, υπάρχουν πολλά χρώματα, γιατί αυτό τελικά, πέραν το ότι φτιάχνει τη διάθεσή μας σε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, ξεφεύγουμε για τη μονοτονία αυτών των στερητικών διαιτών ή των προσπαθειών που στο παρελθόν είχαμε κάνει, με αποτέλεσμα στο τέλος να καταλείπουμε, γιατί θεωρούμε ότι το να αλλάξουμε πολλές φορές φοβίζει, ειδικά όταν δεν τα έχουμε καταφέρει. Και ο φόβος του φόβου είναι ο μεγαλύτερος φόβος ίσως που κυριαρχεί στον άνθρωπο και εμείς στοχεύουμε στο να γεμίσουμε με αισιοδοξία τον κόσμο τους, ώστε να μπει, να καταλάβει και να συνεργαστεί μαζί μας, ούτως ώστε να βρει λύση και αποτέλεσμα σε αυτό που του συμβαίνει. Υπάρχει ποικιλία, χρώμα, γεύση και δεν υπάρχει, νομίζω, χώρος για δικαιολογία. Δεν πρόλαβα να μαγειρέψω το φαγητό μου. Ξέχασα να πάω στο σούπερ μάρκετ για να πάρω αυτά που ήθελα. Γιατί είναι όλα εδώ, έτοιμα, μαγειρεμένα από εσάς. Δεν μαγειρεύουμε κάτι. Όχι, είναι όλα έτοιμα. Δεν μαγειρεύουμε, ναι. Ακριβώς αυτό. Και επειδή πιστεύω πραγματικά ότι το αδυνάτισμα είναι και μια εγκεφαλική διαδικασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποικιλία, γιατί παίζει λίγο και με το μυαλό, δηλαδή και με την όραση, τα χρώματα, με την όσφηση, με τη γεύση. Τα συναισθήματα γενικώς που λαμβάνουμε από την εμπειρία του κόσμου που ακολουθεί αυτό τη μορφή στη διατροφή είναι πάρα πολύ θετικά και τα αποτελέσματα σε απώλεια βάρους είναι πολύ ικανοποιητικά. Θέλω να σας ρωτήσω για την παιδική παχυσαρκία. Ένα παιδί που είναι στην ανάπτυξη, που έχει άλλες ανάγκες, λόγω μελέτης, λόγω παιχνιδιού, πόσο επικίνδυνο είναι ανεύθυνα ένας γονιός να του κάνει μία δίαιτα?
χωρίς να ρωτήσει κάποιον που αν, ξέρει. Αν πάει από μόνος του, είναι σίγουρο ότι καταρχήν θα σπάσουμε, ναι, αυτό ρωτάω. Θα σπάσουμε τα μούτρα μας. Επειδή γιατί... μου το είπε η γειτόνισσα ή το διάβασα στο ίντερνετ ή σε ένα περιοδικό, βάζω το παιδάκι μου κάτω και του κάνω δίαιτα. Καταρχήν θεωρώ ότι επειδή ειδικά για τα παιδιά εμπλέκονται για άλλες ειδικότητες, ξεκινώντας από τον παιδίατρο, ο παιδίατρος θα ενεργοποιήσει σίγουρα τους γονείς και θα κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Από εκεί μετά οι υπόλοιποι οι οποίοι θα συνεργαστούμε και θα μπούμε σε αυτή τη λογική, αφού γίνει ένας έλεγχος κληρονομικός, γονιδιακός, να δούμε αν υπάρχουν προβλήματα με θυροειδή, με ορμόνες ή όλα αυτά, σίγουρα θα πρέπει να μπει σε μια λογική η οποία θα είναι διατροφή, άσκηση, σχολείο, συνεργασία με τον δάσκαλο, με τον γυμναστή, με ενδεχομένως και ψυχολογικός παράγοντας. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικός και ο ψυχολόγος, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, γιατί σίγουρα κάτι κρύβει. Ένα παιδί το οποίο τρώει, αν δεν είναι κληρονομικού τύπου, σίγουρα μπορεί να κρύβει άλλους παράγοντες. Όπου... Μας περιγράφει το ιδανικό και το σωστό. Και έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ επικίνδυνο ένα παιδί στην ανάπτυξη, επειδή βλέπει ο γονιός ότι είναι παχύσαρκος μόνος του, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, αρχίζει να του κάνει δίαιτες. Έτσι είναι. Ένα παιδί θέλει πολύ πιο λεπτό χειρισμό και είναι πολύ σημαντικό ότι για να έχει ένα παιδί αποτέλεσμα, θα πρέπει να βρει τον τρόπο έτσι ώστε το παιδί να θέλει να χάσει βάρος. Όταν αυτό είναι μία αιμονή που την έχει η μαμά ή ο μπαμπάς και απλά το προσβάλλουν ή μερικές φορές σε συνεντεύξεις ρωτάς το παιδί ότι τρως και το παιδί μπαίνει σε μια διαδικασία να σου πει ότι δεν τρώω, ότι ας πούμε, μάλιστα ξέρω εγώ, αυτό που σου περιγράφει δεν συνάδει με το αποτέλεσμα που βλέπεις μπροστά σου. Είναι λάθος οι γονείς, ξέρω εγώ, να αφισβητούν, να κουνάνε το κεφάλι. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε το παιδί από μόνο του να θέλει να συμμετέχει στη διαδικασία. Ιδάλλως αποτέλεσμα δεν θα υπάρχει, ακόμα και αν απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Ίσως ίσα-ίσα που μπορεί να έχουμε και αντίθετα αποτελέσματα. Ένα παιδί μπορεί και από αντίδραση, ναι. Να... Και τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα αυτή και μέσω του σχολείου. Παρανομαστεί, που σημαίνει ότι οι γονείς θα πρέπει να μπουν σε κάποιους κανόνες. Να εκπαιδευτούν. Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη ομάδα που λέει που μπουκώνουν το παιδί πάρα πολύ και το έχουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Μαμά, γιαγιά, παππούδες κυρίως που θέλουν το να τα καλαμάθουν. Το σύνδρομο της κατοχής. Το κατοχικό σύνδρομο, ναι. Θα τα πάρει μπόι. Μην το βλέπεις τώρα, θα γίνει όλο μπόι. Δεν γίνεται μπόι κοιλιά, νομίζω. Σε ένα παιδάκι που το ταΐζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καταρχήν θα υποστεί ψυχολογικούς παράγοντες δύσκολους στο σχολείο, διότι θα υποστεί κοινωνικό ρατσισμό, θα έχει κοροϊδίες, θα έχει απομόνωση, θα περάσει, λέει, θα βιώσει τα παιδικά χρόνια και τα σχολικά πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε από μόνο του είναι κάτι το οποίο αφαιρεί ενέργεια. Ένα παιδί το οποίο κλείνεται και το οποίο καταναλώνει πολλή ενέργεια τρώγοντας ενδεχομένως για να ξεχάσει ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και αυτή την ενέργεια δεν την ανταποδίδει, γιατί έτσι είμαστε κατασκευασμένοι. Ενέργεια προσλαμβάνουμε και ενέργεια που ανταποδίδουμε. Πόσα κιλά περίπου επιτρέπεται να χάνουμε το μήνα αν μπούμε σε μια διαδικασία σωστής διατροφής και αρχίσουμε λίγο-λίγο να περπατάμε, να κινούμαστε. Το ιδανικό είναι το 1% του βάρους του σώματος τη βδομάδα. Που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος 100 κιλά, το ιδανικό είναι να χάνει 1 κιλό τη βδομάδα. Ένας άνθρωπος 60 κιλά να χάνει 600 γραμμάρια. Βέβαια... Α, να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να χάσουμε... Που ακούμε, έχασε 7 κιλά, 8, 10 σε ένα μήνα. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ είσαι πάνω από το φυσιολογικό σου βάρος, από αυτό που λέμε ιδανικό βάρος, τα πρώτα κιλά η απώλεια είναι πιο γρήγορη. Απλά εκεί γίνεται και μια ανακατανομή των υγρών στο σώμα. Δηλαδή δεν αντιπροσωπεύει απώλεια λίπους τα πρώτα κιλά που χάνει ένα άτομο, ιδιαίτερα όταν έχει πολλά επιπλέον κιλά. Γι' αυτό λέμε ότι βλέπουμε πολύ παχύς ανθρώπους να χάνουν. Σε εντυπωσιακούς χρόνους κάποια κιλά. Να υπενθυμίσουμε ότι όταν χάνουμε βάρος δεν είναι απαραίτητο ότι χάνουμε μόνο λίπος. Ο στόχος μας, σωστά για να χάσουμε αυτό που χρειάζεται, είναι να χάνουμε λίπος. Βέβαια. Εάν χάνουμε μυγή μάζα ή κύτταρα ή υγρά ή άλλα υλικά του σώματός μας, είναι σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα, όταν θα ξαναπροσλάβουμε, ειδικά άμα γίνει με λάθος τρόπο και χωρίς συνεργασία, τότε θα ξαναβρεθούμε με περισσότερο λίπος στο σώμα μας και αυτό συμβαίνει συνήθως σε ανθρώπους που χάνουν κάποιο βάρος, το προσλαμβάνουν πίσω, οπότε βρίσκονται συνεχώς με περισσότερο ποσοστό λίπος. Χάσουν και παραπάνω κιλά. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, επειδή το θέμα που συζητήσαμε σήμερα αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχω και την εντύπωση ότι οριακά μετά τις γιορτές και μετά τις κρεπάλες
Πολλοί άνθρωποι λένε θα κάνω μια καινούργια αρχή, θα δώσω στον εαυτό μια νέα ευκαιρία. Θέλω να κάνω κάτι και να το κάνω σωστά για να δω την υγεία μου να αλλάζει και την εικόνα μου να αλλάζει. Αν θέλουν παραπάνω πληροφορίες και αν θέλουν να ακούσουν επιστήμονες να τους μιλούν για το πρόβλημα της παχυσαρκίας και των παραπάνω κιλών, πού θα σας βρουν? Είμαστε 25 Αυγούστου 15 στον πρώτο όροφο, ακριβώς δίπλα από τις μηνοϊκές γραμμές. Και μπορούν επίσης να καλέσουν και στο 281-0-336-109 να προγραμματίσουν ένα προσωπικό ραντεβού και να έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τη δική τους περίπτωση ξεχωριστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Θα επιμείνουμε στο θέμα της παχυσαρκίας, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην πατρίδα μας. Να επιμείνουμε, γιατί μας έχουμε έχει σπάσει πολλά ρεκόρ αρνητικά, δυστυχώς. Και αυτό το λένε και πανεπιστημιακές έρευνες. Και το πιο λυπηρό είναι τα παιδιά της Κρήτης. Ότι μεγαλώνει η Κρήτη χοντρά παιδιά.